Αν περιμένετε για ένα σημάδι, αυτό είναι. Λάβετε μέχρι 100 ευρώ δωρεάν στοίχημα. Fonbet. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λογικά είδατε ξανά 10 δευτερόλεπτα στην αρχή, είναι ένα sponsor βίντεο. Θέλω να ξαναναφέρω όμως ότι δεν είναι καλά να παίζετε στοιχήματα, ειδικά αν είσαστε κάτω των 18. Θέλω να παρακαλέσω όμως και αυτούς που παίζουν στοιχήματα να μην παίζουν πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή 2-3 ευρώ το πολύ, α πούμε. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην καθυστερώ άλλο, σήμερα θα σχολιάσουμε τις χειρότερες κινέζικες εφευρέσεις που έγιναν ποτέ. Με λίγα λόγια, οι εφευρέσεις τους είναι τόσο καλές, χρησιμεύουν σε κάτι. Δεν αξίζει να τις κάνεις, απλά κάνεις τις για να υπάρχουν, ας πούμε. Τέλος πάντων όμως παιδιά, πριν αρχίσει αυτό το βίντεο θέλω να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου, θα με βοηθήσετε πάρα μα πάρα πολλά. Επίσης να κάνετε ένα follow στη σελίδα μου στο Instagram. Και όταν έβαλω διάφορα πράγματα στη ζωή μου που κάνω, οπότε αν θέλετε να με ακολουθήσετε, γιατί όχι. Τέλος πάντων, κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν θέλετε να βλέπετε και άλλα παρόμοια έτσι είδους βίντεο. Πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν παιδιά, η πρώτη απίστευτη εφεύρεση γενικά που είδα στη ζωή μου, νομίζω τούτο το πράγμα που να δείτε σε λίγο κάνει ακριβώς για τους μαθητές. Δηλαδή, θέλετε να κοιμάστε στην τάξη εν ώρα μαθήματος? Πιστεύω αυτό το πράγμα εδώ θα σας βοηθήσει, θα σας διευκολύνει τη ζωή σας στο σχολείο. Από ό,τι βλέπουμε παιδιά εδώ είναι ένα βιβλίο, αλλά ανοίξει το βιβλίο και υπάρχει μαξιλάρι μέσα. Εντάξει, νομίζω είναι η μόνη εφεύρεση σε τούτον ούλο το βίντεο που να δείτε τώρα που αξίζει να την κάνεις. Νομίζω. Όσοι ασχολείστε με τη γυμναστική ή την καλή διατροφή γενικά και αρέσκουν σας να τρώτε φρούτα, γενικά να παίρνετε κάπου και να τρώτε ένα φρούτο, σας προτείνω την μπανάνα. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή εδώ παιδιά η εφεύρεση είναι ακριβώς κατάλληλη για την μπανάνα. Πείτε μου έναν άνθρωπο ο οποίος έχει θήκη για την μπανάνα. Δεν ξαναείδα πάντως παιδιά, ειλικρινά που σας λέω, πρώτη φορά βλέπω θήκη μπανάνας. Λοιπόν, έχετε πρόβλημα σχετικά με το αν πέφτετε μες το μαξιλάρι που τη μια μεριά και να ακούει αυτόν το φτύν. Οκ, σας ήβρα τη λύση. Λοιπόν παιδιά, οι Κινέζοι εφεύραν αυτόν το καταπληκτικό πράγμα, δηλαδή μπορείς να πιέσεις όπως θέλεις, όπως σε βολεύει και να ακούεις ταυτόχρονα και από τις δύο μεριές του αυτιού σου. Με ευχαριστείτε πάρα πολύ, έτσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, ειλικρινά τώρα, δεν ξέρω αν είμαι τόσο χαζός και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι τέτοιον ή απλά σκεφτήκαν το οι Κινέζοι. Λογικά το δεύτερο. Πείτε μου ειλικρινά παιδιά, αν έχετε ξαναδεί καρπούζι σε σχήμα τετράγωνου. Εγώ δεν έχω ξαναδεί παιδιά, ειλικρινά συγχωρέστε με, αλλά ποιος άνθρωπος στον κόσμο κάνει αυτό το πράγμα? Οι Κινέζοι φυσικά. Βασικά δεν ξέρω αν υπάρχει και σε άλλες χώρες, πάντως στην Κύπρο δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο τραγικό όμως. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Η επόμενη παιδιά εφεύρεση είναι αφιερωμένο στις χωρισμένες κοπέλες που χωρίσαν πρόσφατα με το αγόρι τους, που ίσως είναι σε μια διάσταση τώρα και θέλουν να μείνουν λίγο μόνες τους. Αυτή παιδιά η εφεύρεση εδώ είναι η κατάλληλη για τις κοπέλες. Από ό,τι βλέπω παιδιά, δεν ξέρω αν είναι μαξιλάριν το συγκεκριμένο. Πάντως είναι ένα μαξιλάριν το οποίο αγκαλιάζεσαι. Δηλαδή κάμνισε να αισθάνεσαι ότι είσαι δίπλα από το αγόρι της ζωής σου, ας πούμε. Κάμνισε να αισθάνεσαι ευτυχισμένη, χαρούμενη, ότι είσαι σε safe χέρια. Όχι. Και επίσης για να μην μείνουν παραπονεμένα τα αγόρια, πάμε να δούμε και για αυτούς. Δεν θα σας αφήσω έτσι, εννοείται αυτό το πράγμα. Από ό,τι βλέπουμε σε αυτήν εδώ παιδιά τη φωτογραφία, βλέπουμε ότι υπάρχει και λύση για τα αγόρια. Μαξιλάριν ποδιών για τα αγόρια μας. Θέλω και εγώ ένα από τον παιδιά, γιατί όχι, θα πάρω αύριο στο κινέζικο μαγαζί το Made in China. Λοιπόν, όσοι έχετε προβλήματα με τα αυτάκια σας, σας βρήκα την κατάλληλη λύση. Ένα ακούετε καλά? Έχετε πρόβλημα στα αυτιά σας? Σας βρήκα τη λύση παιδιά, σας βρήκα τη λύση. Φακός αυτιού. Με λίγα λόγια παιδιά, υπάρχει μια καμερίτσα εδώ. Όπως βλέπετε εκεί, μπορείς να δεις τι έχει μέσα το φτύ σου. Είναι τόσο χρήσιμη αυτή η συσκευή που ειλικρινά σκέφτομαι αν την έκαναν όντως οι Κινέζοι. Στην επόμενη φωτογραφία, παιδιά, ένα ακούετε καλά. Σχολιάζουν σας πίσω από τη ράση σας. Μιλούν για σας, χωρίς να το ξέρετε. Σας βρήκα τη λύση, παιδιά. Αυτόν εδώ. Βάλετε με λίγα λόγια δύο σιερένια ή μεταλλικά πράγματα στα αυτιά σας και ακούετε όλον τον κόσμο. Ειλικρινά εντάξει, ούτε εγώ ξέρω που χρησιμεύει αυτή η συγκεκριμένη συσκευή. Αν καταλάβατε όμως που χρησιμεύει, γράψετε μου κάτω στα comment. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τις απαντήσεις σας. Επίσης κάνετε like σε αυτό το βίντεο, θα με βοηθήσετε. Λοιπόν παιδιά, στην επόμενη φωτογραφία βρέχει και δεν θέλετε να χαλάσετε τα ρούχα σας. Η κατάλληλη ομπρέλα της ζωής σας, αυτή εδώ. Λοιπόν, η κοπέλα η συγκεκριμένη κρατά μια ομπρέλα
και όπου γύρω από την ομπρέλα υπάρχει ένας μουσαμάς, έναν νάιλον, δεν ξέρω πως λέγεται στα ελληνικά. Πάντως είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπαίνει νερό μέσα, διάβροχο. Πολύ καλή εφεύρεση για τους Κινέζους, όχι. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλή η εφεύρεση, πάντως να το κάνω, ας πούμε, αν είχα έτσι ομπρέλα. Ήταν να την χρησιμοποιούσα, πιστεύω. Στην επόμενη φωτογραφία, αν παιδιά έχετε πρόβλημα με το αν τρώτε και γενικά δεν θέλετε να τα στάξετε πάνω σας, αυτή, παιδιά, η εφεύρεση εδώ είναι κατάλληλη. Δηλαδή δεν μπορεί να στάξει ούτε και ένα σημείο του φαγητού πάνω σας. Αρχίζω όμως, παιδιά, να βλέπω κι άλλον καλό πράγμα σε αυτήν την εφεύρεση. Να μην μπαίνουν τα μαγιά της κοπέλας μέσα στο φαγητό. Δεν ξέρω ποιον από τα δύο είναι το καλύτερο. Πάντως είναι πάρα πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα το έβαζα ποτέ. Είσαστε πάρα πολύ άρρωστες. Σοβαρά. Σας βρήκα τη λύση. Θέλετε που πάτε να βαστάτε ένα χαρτί υγείας? Γιατί όχι. Αυτή, παιδιά, η εφεύρεση εδώ είναι η κατάλληλη. Βάλετε ένα από πάνω από την κεφαλή σας χαρτί υγείας. Και όποτε θέλετε να φυσήσετε τη μύτη σας, αυτή εδώ η εφεύρεση είναι η κατάλληλη, παιδιά. Δεν χρειάζεται να το βάλετε ούτε στην τσέπη σας, ούτε να το κρατάτε. Απλά υπάρχει από πάνω που το κεφάλι σας. Σιγά το πράγμα, ναι, σιγά. Λοιπόν, παιδιά, όσοι καπνίζετε και χρειάζεστε συνέχεια να υπάρχει αναπτήρας επάνω στην τσέπη σας ή γενικά σπίρτα ή οτιδήποτε έτσι, ξέρεις τι χρειάζεστε πραγματικά, παιδιά, σε αυτήν την εφεύρεση? Απλά ήλιο. Δωρεάν πράγμα. Με λίγα λόγια, παιδιά, αυτός ο συγκεκριμένος έβαλε το φακό να λάμπει επάνω στο τσιγάρο και με την βοήθεια του ήλιου ανάβει. Ίσως είναι η πιο ηλίθια εφεύρεση που έχω δει μέχρι τώρα. Όσοι πηγαίνετε γενικά σχολείο το πρωί και είσαστε κοιμισμένοι, σας βρήκα την κατάλληλη λύση. Αυτή εδώ, παιδιά, η λύση είναι για να μην κοιμάστε στέκοντας. Ή να κοιμάστε στέκοντας και να μην παίζετε χαμέ. Η κοπέλα, ας πούμε, αγγίζει με το πηγούνι της, ας πούμε, πάσε εκείνη το πράγμα και κοιμάται. Okay. Okay. Άλλο μια εφεύρεση, παιδιά, για τα πρωινά του σχολείου. Αυτή, παιδιά, εδώ η εφεύρεση είναι η κατάλληλη. Θέλετε να πάτε τουαλέτα και να μην στέκεστε, να μην κουράζεστε? Αυτό, παιδιά, είναι το καλύτερο πράγμα σε αυτό που ζητάτε. Αυτόν εδώ. Δεν χρειάζεται να στέκεστε, να κουράζεστε τα γόνατα σας, να κρατιέστε από τα πόδια σας για να κάνετε την ανάγκη σας. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Αυτή εδώ, παιδιά, η εφεύρεση είναι η κατάλληλη σε ό,τι ζητάτε. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε να κάνω κι άλλα παρόμοια έτσι είδους βίντεο, γράψετε κάτω στα comment. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τις απαντήσεις σας. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου να πάμε 200.000, παιδιά. Θα χαρώ πάρα πολύ να μεγαλώνει σιγά-σιγά η ομάδα μας. Επίσης, κάντε ένα follow σελίδα μου στο Instagram, θα χαρώ πάρα πολύ να βλέπετε τα νέα που κάνω καθημερινά μέσω το Instagram. Επίσης, κάνετε μου ένα comment που κάτω από τούτο το βίντεο να μου πείτε αν σας άρεσε και ποιο ήταν το πιο αστείο σημείο που είδατε σε αυτό το βίντεο. Θα απαντήσω φυσικά σε όσα μπορώ. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω, ότι έμεινε να νεφίκι σίκι πίκι κυλίκι πίκι. Μπούμπρε. Μπούμπρε. Αν περιμένετε για ένα σημάδι, αυτό είναι. Λάβετε μέχρι 100 ευρώ δωρεάν στοίχημα. Φόνπετ. Καλησπέρα. Hey. Καλη... Hey. Άρα πεθάνω. Να πεθάνω, λοιπόν. Sorry, I'm not like. Λέει, hey, λοιπόν, γεια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά, σήμερα. Αφού είναι καμπλή καλό ζουν τώρα.